πλέον μια θετική απόφαση από τα δικαστήρια της Καβάλας για ένα θέμα το οποίο νομίζω ταλαιπώρησε πολλούς και ίσως φαντάζομαι και εσάς για το θέμα του αρσενικού, όπου τελικά η αθωτική απόφαση, αν θέλετε, σας δικαιώνει και είναι κάτι θετικό. Δικάστηκε εχθές η υπόθεση και τελικά αθωωθήκαμε. Ήταν μια δικαίωση για μας και σε πολιτικό αλλά και σε ηθικό επίπεδο. Γιατί πραγματικά για το θέμα αυτό που ταλάνιζε την δημοτική ενότητα του Παγκαίου και ιδιαίτερα τον οικισμό της Νικήσιανης, κάναμε υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να λύσουμε το θέμα με το αρσενικό. Και θα ήταν πραγματικά αδικία αν μετά από όλη αυτή την προσπάθεια καταδικαζόμασταν κιόλας. Οι προσπάθειες που έγιναν ήταν ιδιαίτερα μεγάλες από εμάς. Αυτή τη στιγμή ο οικισμός της Νικήσιανης πίνει πραγματικά πολύ καλής ποιότητας νερό. Συνεχίσουμε βέβαια να το παρακολουθούμε και σχεδιάζουμε, ετοιμάζουμε μια νέα μελέτη για να γίνουν και καινούργια δίκτυα και να αξιοποιηθεί μια δεύτερη γεώτρηση. Πιστεύω ότι η έκβαση ήταν πάρα πολύ καλή και μας δικαιώνει και πάνω απ' όλα, θα το επαναλάβω, μας δικαιώνει ηθικά η απόφαση αυτή. Γιατί το δικαστήριο, που είχε μια ιδιαίτερα καλή σύνθεση, μπήκε στην ουσία του θέματος και έτσι επιβραβευτήκαμε για όλες τις προσπάθειες που έχουμε κάνει.